Χαίρετε. Ένα δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Μου έχει γράψει μια φίλη πρόσφατα. Κυρία Θέκλα, γνωρίζω ότι δεν δέχεστε email και με συγχωρείτε που παίρνω το θάρρος να ζητήσω την άποψή σας τη στιγμή που έχετε τόσο πολύ κόσμο και ελάχιστο χρόνο. Νομίζω όμως ότι αυτό το θέμα που θα σας αναφέρω δεν έτυχε να το κάνετε και όντως δεν έχει τύχει να το κάνω. Και επειδή δεν είσαι μόνο εσύ που μου το ζήτησε και μια άλλη φίλη, θα το κάνω. Είναι το θέμα ενός επικείμενου θανάτου σε οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον. Πώς αντιδρούμε ή από έξω στον ίδιο τον παθόντα όταν έχει καταλάβει ή ανακοινωθεί από τους ιατρούς ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Όταν θα πάμε ή έχουμε επαφή με το πρόσωπο αυτό, τι μπορούμε να του πούμε? Υπάρχουν λόγια? Είναι καλύτερα αν νιώθουμε ότι θα καταρρεύσουμε μπροστά του να αποφύγουμε αυτή την επαφή. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επαφή, έστω και γραπτή, δεν αποφεύγεται. Όσο και να έψαξα, δεν βρήκα τίποτα, πραγματικά τίποτα, στο διαδίκτυο για αυτό το τόσο τρομερό και ευαίσθητο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα το διαβάσετε. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε αν δεν έχετε χρόνο. Με όλο μου το σεβασμό στο πρόσωπο σας και στο έργο μας προσφέρετε, σας φιλώ τρυφερά και μου δίνει πληροφορίες ότι αυτό το πρόσωπο είναι νεαρό πρόσωπο, είναι περίπου στη δική μου ηλικία, για το οποίο, στο οποίο αναφέρεται, το οποίο έχει παιδιά που είναι ανήλικα και μάλιστα ένα εκ των οποίων έχει και θέματα υγείας. Αχ, και πριν λίγων ημερών έλαβα μια άλλη παρόμοια παράκληση για θέμα από μια κυρία η οποία προσφέρει palliative care, δηλαδή φροντίδα τελική σε ανθρώπους καρκινοπαθείς, και λέει ότι τώρα φροντίζει μια γυναίκα μεγάλης ηλικία, την οποία την νιώθει σαν μαμά της, και δυσκολεύεται πολύ και η ίδια με το θέμα του ότι έχουν πει οι γιατροί ότι είναι προς το τέλος, και με ρωτούσε πώς να το αντιμετωπίσει, πώς να της μιλήσει, πώς να το διαχειριστεί. Σε εκείνη τη φίλη έστειλα μια παρουσίαση PowerPoint που είχα κάνει πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι, ναι, στο τρίτο Παγκύπριο Ουρολογικό Συμπόσιο, φέτος δεν έγινε λόγω κορονοϊού, που είχε να κάνει με την φροντίδα σε τελικά στάδια του καρκίνου, την ψυχολογική φροντίδα, και της είχα στείλει και ένα κείμενο, το οποίο το έχω στα κείμενα που κοιτάω συνήθως. Είναι ένα κείμενο το οποίο το έχω πάρει, το έχω λάβει σε ένα email. Ένας από τους φίλους του πατέρα μου, δεν ξέρω πώς, έχει βάλει το λογαριασμό του email μου στο λογαριασμό του που στέλνει emails μαζικά. Έχει πολύ καιρό να πάρω email, θα έπαιρνα παλιότερα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος, ένας σοβαρός κύριος, έστελνε διάφορα email τα οποία ήταν φωτογραφίες από μέρη που είχε επισκεφθεί, που τα έστελνε σε μια λίστα email που είχε, διάφορα άλλα θέματα θρησκευτικού περιεχομένου. Νομίζω είναι θεολόγος αυτός ο κύριος, αν θυμάμαι καλά. Τώρα να κοιτάξω εδώ να βρω το κείμενο. Είναι θεολόγος νομίζω αυτός ο κύριος, ο οποίος μία μέρα, καθώς έβλεπα τα mail που έπαιρνα, μιλάμε τώρα, έχει χρόνια κουβέντα, παίρνω αυτό το mail, το οποίο είναι μεταφρασμένο από τα αγγλικά. «Η ζωή μετά τον θάνατο», λέει. Θα σας το διαβάσω, γιατί διαβάζοντας το, αυτό το άρθρο, το μεταφρασμένο από τα αγγλικά που ήρθε στην αντίληψη μου τότε, το βρήκα πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιθανότητα του θανάτου, και το έχω αποθηκεύσει και το στέλνω σε ανθρώπους που έχουν απορίες ή σκέψεις για τη ζωή μετά τον θάνατο. Διαβάζω αυτό το κείμενο χωρίς να σημαίνει ότι το υιοθετώ ή ότι υιοθετώ όλα όσα γράφει, απλώς το βρίσκω παρηγορητικό. «Η ζωή μετά τον θάνατο». Νευροχειρουργός του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και ένας από τους εγκυρότερους πρώην σκεπτικιστές για τη ζωή μετά τον θάνατο, ξύπνησε από κόμμα 7 ημερών και μίλησε για την εμπειρία του. Σε μια πολύκροτη εκπομπή του ABC Channel, που έσπασε σε θεαματικότητα κάθε ρεκόρ, ο καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Έμπεν Αλεξάντερ, περιέγραψε το εντός εισαγωγικών ταξίδι του.
στη μονάδα εντατικής θεραπείας στα κεντρικά της Βοστόνης με τους πιο έγκυρους του κόσμου νευροχειρουργούς και νευροψυχιάτρους για ομάδα θεραπώντων. Οι νοσοκόμες εξέταζαν το σώμα του νευροχειρουργού Αλεξάντερ που είχε υποστεί βαριά βακτηριακή μηνυγκίτιδα. Επανειλημμένως ανοίγοντας τα βλέφαρα και φωτίζοντας τα μάτια του Αλεξάντερ με τον πιο εχτυφλωτικό φακό. «But nobody was there. Κανείς δεν είναι εκεί», ανέφεραν διαρκώς κάθε μέρα επί μία εβδομάδα στο επίσημο ιστορικό. Και ο ίδιος όμως, ο κορυφαίος καθηγητής, από την ώρα που ξύπνησε, όπως είπε και στη συνέντευξη του στο ABC, δηλώνει ότι δεν ήταν εκεί. Το ταξίδι που πήγε στον παράδεισο επιμένει ότι ήταν αληθινό. Ο καθηγητής νευροχειρουργικής του Χάρβαρντ, που ήδη εξέδωσε το βιβλίο του «Απόδειξη Παραδείσου», «Proof of Heaven», απέδειξε όταν επανήλθε στις αισθήσεις του και τον πραγματικό χρόνο αυτής της ζωής, ότι ο εγκέφαλος του δεν είχε καμία δυνατότητα ούτε να σκεφτεί, ούτε να ονειρευτεί, ούτε να θυμηθεί να σχηματίσει πλάνα και εικόνες όπως αυτά που έφερε μαζί του Αλεξάντερ γυρνώντας από το κόμμα. Υποστηρίζει τώρα ότι υπάρχουμε πέρα από το σώμα μας και γνωρίζουμε πέρα από τον εγκέφαλό μας. Προτρέπει τη σύγχρονη επιστήμη να αλλάξει αντίληψη για την αντίληψή μας και περιγράφει τον παράδεισο. Δεν είχα γλώσσα ούτε καμιά από τις γήινες αναμνήσεις μου. Δεν είχα αίσθηση του σώματός μου καθόλου, αλλά βρέθηκα σε μια κατάφυτη κοιλάδα από μια άλλη διάσταση, αλλά υπερπραγματική. Από ένα κόσμο rich, ultra real world, όπως λέει, μια ασύλληπτα σοφής σύλληψης. Rich, ultra real σημαίνει πολύ βαθιά πραγματικός. Δηλαδή δεν ήταν απλά κάτι που φανταζόταν, κάτι που το ένιωθε σαν πάρα πολύ πραγματικό. Ο καθηγητής νευροχειρουργικής του πιο έγκυρου στον κόσμο Κέντρου Γνώσης της Ιατρικής του Χάρβαρντ, που λόγω ειδικότητας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να γνωρίζει τις λειτουργίες, τα όρια και τους μηχανισμούς κάθε νευρώνα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Εντάξει, αυτό το κείμενο που σας διαβάζω έχει πολλές υπερβολές μέσα, Έχει υπερβολές πολλές. Απλώς, άμα το τελειώσω, θα σας εξηγήσω το διαβάζω. Έχει αποδείξει με το παράδειγμα τους επιστημονικούς όρους ότι η εμπειρία και η ανάμνηση με τις εικόνες ζωντανές αφού του ξύπνησε από το κόμμα είναι απολύτως αδύνατον να συνέβηκαν σε ανθρώπινο εγκέφαλο με τόσο μολυσματική βακτηριακή μηνυγκίτιδα η οποία έχει εξαφανίσει από το δικό του εγκέφαλο κάθε επίπεδο γλυκόζης. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιούσε ενέργεια τη γλυκόζη. Ο Δόκτωρ Αλεξάντερ εξήγησε στην εκπομπή του ABC το περιστατικό του εαυτού του, λέγοντας ότι τα εγκεφαλογραφήματα δείχναν απολύτως νεκρές τις περιοχές του εγκεφάλου που προσδίδουν συνείδηση, σκέψη, μνήμη και κατανόηση. Γνωρίζω ότι πολλοί θα το αποδώσουν σε παρέσθηση, αλλά εγώ επιστημονικά αποδεικνύω ότι δεν ήταν ούτε όνειρο, ούτε παρέσθηση, ούτε μυθοπλασίες και προσωπικά γνωρίζω ότι έχει συμβεί, αλλά έξω από το μυαλό μου. Οι παρεσθήσεις τις οποίες αποδίδαμε ως σκεπτικιστές στην εξήγηση από τις περιγραφές ασθενών με πιθανά τις εμπειρίες απαιτούν τη λειτουργία κάποιου ελάχιστου, βασικού να μην πω τι άλλο, συγχρονισμού στο φλοιό του εγκεφάλου. Στη δική μου περίπτωση, τα επίπεδα της γλυκόζης που με μια βακτηριακή μηνυγκίτιδα πέφτουν από 100 στο 80 έως 60 και με μια επιθετική μηνυγκίτιδα φτάνουν στο 20, σε μένα είχα φτάσει στο 1. Κανένας ασθενής δεν θα θυμόταν τίποτα σε αυτά τα επίπεδα, ούτε ο εγκέφαλος ήταν ικανός να παράξει. Στο πιο επιστημονικό ταξίδι στον παράδεισο που άκουσαν οι άνθρωποι ποτέ, ο Δόκτωρ Αλεξάντερ περιγράφει: «Ήμουν μια κουκίδα επίγνωσης, χωρίς να κουβαλάω καμιά από τις γήινες εμπειρίες μου, ούτε καν το σώμα μου. Στην αρχή, πριν φτάσω στον παράδεισο, βρέθηκα σε ένα κατασκότεινο περιβάλλον κάποιου τύπου καλωδίωση. Βρέθηκα σε ένα κατασκότεινο περιβάλλον με κάποιου τύπου καλωδίωση. Σαν να θυμάμαι ρίζες και διακλαδώσεις και εκεί νομίζω ότι έμεινα για πολύ καιρό, θα έλεγα για χρόνια. Ελευθερώθηκα από εκείνο το πανέμορφο σπυροειδές λευκό φως που εξέπεμπε μια απίστευτα συγκλονιστική μελωδία που με εισήγαγε στη φωτεινή κοιλάδα. Σαν σκηνή από παιδικό παραμύθι, ο Δόκτωρ Αλεξάντερ θυμάται μια νεαρή γυναίκα να εμφανίζεται διάσπαρτα στο χώρο χρόνο, να τσουλάει μπροστά του στο χώρο και το χρόνο και χωρίς λόγια να του μιλά. Με κοίταζε και χωρίς καμία λέξη και χωρίς να πει καμιά λέξη, καταλάβαινα αμέσως ότι μου έλεγε. Έπαιρνα το μήνυμα μόνο από το κοίταγμά της. Είσαι αγάπη, είσαι κλεχτός, δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι». Κι όμως ναι, ο τόσο αυστηρός ακαδημαϊκά καθηγητής του Χάρβαρντ θυμάται και περιγράφει επιστημονικά στη μαρτυρία της δικής του επιθανάτης εμπειρίας
near death experience. Στα ελληνικά τις λέμε και παραθανάτιες αυτές τις εμπειρίες, τις near death experience. Τη νεαρή γυναίκα να ύπταται πάνω σε ένα φτερό πεταλούδας. Ενδιαφέρον έχει περιγραφεί το Αλεξάνδερ για τον Θεό. Τον αντιλήφθηκε μέσα από μια σφαίρα κρυστάλλινου φωτός. Ο Θεός, λέει χαρακτηριστικά, ήταν μια απέραντη παρουσία αγάπης. Ήταν το όλον της αιωνιότητας και της υπαρκτής συνείδησης. Αλλά ήταν αυτή η σφαίρα κρυστάλλινου φωτός ο απαραίτητος μετασχηματιστής, σαν ένας μεταφραστής που ήταν απαραίτητος για να υπάρξει το άπλετο φως του θείου και απίστευτου. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα ξονυχιστικά τεστ αντιληπτότητας, μνήμης και κάθε άλλης εγκεφαλικής λειτουργίας που περίμεναν τον δόκτωρο όταν γύρισε από το κόμμα για τα γήινα, του έδειξαν αμέσως μόλις ξύπνησε στη ΜΕΘ, μονάδα ενδεικτικής θεραπείας, και αυτό χαρακτηρίζεται επιστημονικά πρόβλεπτο ή και θαύμα, γιατί δεν υπήρχαν πιθανότητες ο εγκέφαλος τον επανέλθει, και μια σειρά από φωτογραφίες γνωστών και αγνώστων στη ζωή του μέχρι πριν το ατύχημα. Αναγνώρισε τη βιολογική του αδελφή, που ποτέ όσο ζούσε πριν από το νοσοκομείο δεν είχε συναντήσει και ήταν υιοθετημένος στο πρόσωπο της νεράιδας του από το χώρο χρόνου. Τώρα, με πλήρως αποκατεστημένη τη λειτουργία του εγκεφάλου του, τόσο θεαματικά που σκίζουν πτυχία στο Χάρβαρντ, είπαμε ότι έχει υπερβολές αυτή η αφήγηση. Ο Αλεξάνδερ προκαλεί από το think tank της γνώσης για τον άνθρωπο που βρίσκεται την επιστήμη να αλλάξει και αυτή με τη σειρά της μυαλά. Είναι πια ξεκάθαρο για τη σύγχρονη γνώση ότι πρέπει να αναποδογυρίσουμε το πλάνο και να το δούμε από την άλλη πλευρά. Η συνειδητότητα υπάρχει σε μια πολύ πιο πλούσια μορφή, ελεύθερη και ανεξάρτητη από τον εγκέφαλο, γιατί πηγάζει από τη συνείδηση των ψυχών μας, οι οποίες είναι αιώνιες, και το γεγονός ότι η επίγνωση και η συνείδηση, η ψυχή, το πνεύμα μας δεν εξαρτώνται από την ύπαρξη του εγκεφάλου στο φυσικό σύμπαν. Στην πραγματικότητα, η συνειδητότητα απελευθερώνεται σε πολύ πιο πλούσια επίγνωση όταν είμαστε εκτός. Dr. Eben Alexander. Και η ιστοσελίδα του είναι lifebeyonddeath.net. Λοιπόν, αυτό το κείμενο, το διάβαζα από τον υπολογιστή, γι' αυτό με βλέπατε έτσι. Αυτό το κείμενο, το οποίο το έλαβα προδεκαετίας νομίζω, μέσα σε... τυχαία το έλαβα. Ήταν μια λίστα από email που λάμβανα. Τάστελνα, ξέρω εγώ, σε 80 ανθρώπους, μη είχε βάλει και εμένα μέσα. Δεν ξέρω αν ζει κιόλας αυτός ο κύριος τώρα, γιατί δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Πάντως έχω πάψει να λαμβάνω email, μπορεί να μην ζει. Μπορεί να έχει πάει σε αυτό το ultra rich real world. Όταν έλαβα αυτό το mail, το διάβασα. Είχα το σκεπτικισμό μου και έχω το σκεπτικισμό μου σε σχέση με τα πολύ έτσι υπερβολικά λόγια που λέει, σκίζουν τα πτυχία τους, ο καθήλυν αρμόδιος που γνωρίζει... Ο καθηγητής νευροχειρουργικής που γνωρίζει ακριβώς τι κάνει ο κάθε νευρώνας. Κανένας καθηγητής νευροχειρουργικής δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει ο κάθε νευρώνας στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι λιγότερο ανεξερεύνητος και από το σύμπαν και από τους πλανήτες, από τα ηλιακά συστήματα κτλ. Μου άρεσε αυτό το κείμενο. Με πιάνει. Μου άρεσε επειδή δίνει μια ελπίδα στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά από ό,τι βρίσκονταν προηγουμένως στο θάνατο. Επειδή όλοι μας βρισκόμαστε κοντά στο θάνατο, δύο πράγματα είναι σίγουρα για μας, ότι έχουμε γεννηθεί και ότι θα πεθάνουμε. Αυτά είναι τα μόνα σίγουρα για τους ανθρώπους, ότι θα γεννηθούν σωματικά και θα πεθάνουν σωματικά. Αυτό το κείμενο δίνει έτσι μια πολύ όμορφη εικόνα του πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μετά θάνατον, η οποία αυτή εικόνα είναι αρκετά όμοια με εικόνες άλλων ανθρώπων που είχαν πιθανάτιες ή παραθανάτιες εμπειρίες και επίσης ούσα όμοια με εκείνες τις άλλες περιγράφει παράδεισο μετά το θάνατο, δεν περιγράφει κόλαση. Λοιπόν, οι επιθανάτιες ή παραθανάτιες εμπειρίες είναι ένα θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα και επισταμένα και η ψυχιατρική και η ψυχολογία. Η πρώτη που έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα είναι η Dr. Elizabeth Kubler-Ross, η πιο γνωστή θανατολόγος, εντός αγωγικά ονόρος, ψυχίατρος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη μελέτη του θανάτου και με τη μελέτη των παραθανάτιων εμπειριών και με τη μελέτη του πώς αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που γνωρίζουν ότι βρίσκονται στα τελικά στάδια της ζωής τους.
αυτή η Αμερικανίδα ψυχίατρος έχει γράψει αρκετές μελέτες και βιβλία γύρω από το θέμα. Επίσης, εγώ έχω διαβάσει και έχω συνομιλήσει κιόλας και προσωπικά με τον Τάκη τον Ευδόκα. Έχω διαβάσει το βιβλίο του που αναφέρεται πάλι στο θάνατο και στις παραθάνατες εμπειρίες. Ο οποίος μέσα σε εκείνο το βιβλίο, τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή τίτλο του βιβλίου, πρέπει να το έχω εδώ, του Τάκη του Ευδόκα. Νομίζω είναι «Θάνατος ή ζωή», δεν είμαι σίγουρη. Τώρα να το ψάξω να σας πω ακριβώς τον τίτλο του βιβλίου, το οποίο και αυτό είχε εκδοθεί πριν 15 χρόνια ίσως. Και ο Τάκης μέσα στο βιβλίο, ο Τάκης ο οποίος έχει πεθάνει πρόσφατα, μέσα στο βιβλίο περιγράφει και δύο παραθανάτιες ή επιθανάτιες εμπειρίες τις οποίες του έχουν διηγηθεί ψυχοθεραπευόμενοι του. Τι ήταν ψυχίατρος και ψυχαναλυτής ο Τάκης Ευδόκας, ο οποίος πέθανε 12 του Φεβρουαρίου φέτος ο Τάκης και ήταν έτσι ένας άνθρωπος πολύ σπουδαίος για την Κύπρο. «Το τέλος ή η αρχή» είναι το βιβλίο του Τάκη, εκδόσεις Δίωδος Αθήνα, και ναι, είναι από το 1996, είναι πριν 24 χρόνια είχε γράψει το βιβλίο αυτό ο Τάκης. Εξαιρετικό βιβλίο, «Το τέλος ή η αρχή». Βλέπω εδώ τη λίστα με τα βιβλία του Τάκη Ευδόκα, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ και σας έχω πει και άλλες φορές ότι με είχε πλησιάσει αυτός ο ψυχίατρος το 2005, όταν είχα αρχίσει να βγαίνω στην Παγκύπρια τηλεόραση ως ψυχολόγο και μου ζήτησε να συναντηθούμε και να συμπνευματιστούμε. Στην ουσία μου έκανε κάποια μαθήματα δωρεάν. Είχαμε κάποιες συναντήσεις, τις οποίες με έβαζε να διαβάζω βιβλία, τα οποία συζητούσαμε μετά και έχω ωφεληθεί πάρα πολύ από την επαφή μου με τον Τάκη τον Ευδόκα. Ο οποίος νομίζω ότι είναι ο πιο επιφανής ψυχίατρος που έχει περάσει μέχρι σήμερα από τα κυπριακά χρονικά. Και επίσης έχει μεταφράσει ο Τάκης πέρα από τα δικά του βιβλία που έχει γράψει. Έχει μεταφράσει τα βιβλία της Κάρεν Χόρνη. Και εδώ έχω, αλλά δεν τα έχω δει στην πρώτη γραμμή. Θα σας δείξω κάποια βιβλία του Τάκη που έχω εδώ, γιατί είναι πολύ ωραία τα βιβλία του. Και όταν με ρωτάτε για βιβλία που να διαβάζετε. Είχε είναι το «Καυτά προβλήματα της ζωής», αυτό το βιβλίο του Τάκη, το οποίο υπάρχουν όλα με αφιέρωση από τον ίδιο τον Τάκη φυσικά. «Ο καθρέφτης μας», «Τα κοινωνικά προβλήματα», του Τάκη πάλι το βιβλίο. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο βιβλίο του Τάκη που έχει εκδοθεί το 2006. Είναι και το βιβλίο του «Στο όνομα του πατρός», που είναι ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα. Να, εδώ η αφιέρωση λέει «Στη Θέκλα Πετρίδου με αγάπη Τάκης Ευδόκας, 30 Οκτωβρίου 2005». Τότε ήταν που είχαμε τις επαφές μας. Και τη συνεχίσαμε μέχρι και το 2011, μετά η υγεία του Τάκη χειροτέρεψε και η δική μου ψυχολογική κατάσταση ήταν και καλύτερη και δεν είχαμε και ιδιαίτερες επαφές. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Τάκη, «Ζωντανή καθημερινότητα», το οποίο είχε εκδοθεί το 1982 και όμως είναι πιο επικαιρό από ποτέ. «Απαντήσεις», λέει, «η ζωντανή καθημερινότητα. Απαντήσεις σε προσωπικά προβλήματα. Το αντρόγυνο, το σεξ, οι γονείς και τα παιδιά, εσωτερικές συγκρούσεις, ψυχολογικές θεραπείες, εκστατικές εμπειρίες». Ακόμη και εκεί έχει γράψει πράγματα που έχουν σχέση με τις παραθανάτες εμπειρίες. Λοιπόν, και η Ελίζαμπεθ Κούμπλερ-Ρος έχει μελετήσει στη διεθνή βιβλιογραφία της παραθανάτες ή πιθανάτες εμπειρίες και ο Τάκης ο Ευδόκας του βιβλίου του. Εκδόσεις Δίωδος 1996, «Το τέλος ή η αρχή». Και δεν είναι οι μόνοι. Πάρα πολλοί ειδικοί ψυχικής υγείας έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις παραθανάτες εμπειρίες. Και θεωρώ ότι τόσο τα βιβλία της Ελίζαμπεθ Κούμπλερ-Ρος, όσο και αυτό του Τάκη, αλλά και αυτό το κείμενο που μόλις διάβασα, μπορούν να είναι ιδιαίτερα ανακουφιστικά και ενθαρρυντικά για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ότι σύντομα θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Το αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον ή όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε επιστημονικά. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είναι θέμα πίστης.
προσωπικής πίστης του καθενός. Α, ξέχασα επίσης να πω ότι με το θέμα έχει ασχοληθεί και ο Ίρβιν Γιάλομ σε αρκετά βιβλία του, αλλά ιδιαιτέρως στο βιβλίο του, αν δεν κάνω λάθος, που έχει τίτλο «Στον κήπο του Επίκουρου», το οποίο είναι από εκεί στην άλλη βιβλιοθήκη. Όπου εκεί αναφέρεται στην επικούρια φιλοσοφία και πώς η επικούρια φιλοσοφία του έχει φανεί χρήσιμη, του Ίρβιν Γιάλομ, ο οποίος έχει δουλέψει για χρόνια πολλά με ανθρώπους καρκινοπαθείς, με ομάδες ψυχοθεραπείας καρκινοπαθών στα τελικά στάδια. Λοιπόν, και ο Ίρβιν Γιάλομ είναι πολύ γνωστός ψυχίατρος, υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. Που αυτού πεθάνει η γυναίκα του πρόσφατα. Δηλαδή, όλοι για θανάτους μιλάμε. Φυσικά, έτσι, για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, όταν μπει στη μέση ηλικία και μετά, και πολλούς ανθρώπους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζεις θα πεθάνουν. Ενώ είναι μέσα στη ζωή, είπαμε, μείνει ο θάνατος. Λοιπόν, βρήκα ότι αυτά τα αναγνώσματα μπορεί να είναι βοηθητικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη δυσκολία του να αντιμετωπίσουν την επικείμενη αποχώρηση τους. Που η επικείμενη αποχώρηση από τη ζωή έχει τρομερό φόβο μέσα. Και ο φόβος έχει να κάνει με το άγνωστο. Τι θα γίνει μετά. Πού θα πάω μετά. Έχει παράδεισο. Θα πάω στον παράδεισο και θα είμαι ευτυχισμένος. Έχει κόλαση. Θα πάω στην κόλαση και θα είμαι δυστυχισμένος. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτό που βρίσκω εγώ πάρα πολύ ανακουφιστικό σε όλες τις παραθανάτιες ή επιθανάτιες εμπειρίες που έχω διαβάσει είναι ότι όλες μιλούν ανεξαιρέτως για μία συνθήκη στην οποία μπαίνεις από ένα πολύ σκοτεινό μέρος. Σε αυτό που σας διάβασα του Έπεν Αλεξάνδρ, το περιγράφει σε ένα σκοτεινό μέρος με καλωδίωση, με ρίζες που του φάνηκε ότι ήταν χρόνια εκεί. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο στην αφήγηση του Αλεξάνδρ. Στις υπόλοιπες παραθανάτες ή πιθανάτες εμπειρίες που έχω διαβάσει, μιλάνε οι ασθενείς ότι νιώθουν ότι πάνε μέσα από ένα στενό σκοτεινό τούνελ και βγαίνουν προς τα έξω, που είναι πολύ φως, υπάρχει πολύ εφορία, καλή διάθεση, και ότι εκεί συναντούν μορφές αγαπημένων τους προσώπων. Τώρα, αυτό που είπε, ότι αναγνώρισε στο πρόσωπο της βιολογικής του αδερφής, την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ, την Ράιδα που ήταν πάνω στο φτερό της πεταλούδας κλπ. Κλπ. Βάζει και άλλες διαστάσεις αυτό το πράγμα. Το οποίο ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία επιστημονική γνώμη πάνω σε αυτό το γεγονός, γιατί αν μη τι άλλο, η περιγραφή του καθηγητού έτσι όπως αναφέρεται στο κείμενο είναι καθαρά υποκειμενική. Δηλαδή, δεν έχει κάποια απόδειξη ότι είδε αυτά τα πράγματα. Έχει την εμπειρία την οποία περιγράφει. Φυσικά λέει ότι επειδή ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο γλυκόζης στον εγκέφαλό του, λέει ήταν 1%, ότι δεν μπορούσε ο εγκέφαλος να παράξει εκείνη την ώρα οποιασδήποτε έστω και ψευδείς εμπειρίες όπως παρεστήσεις ή ψευδεστήσεις, και ότι εκ των υστέρων ο ίδιος είναι πεπισμένος ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον και είναι τόσο ωραία. Εγώ τίνω στο να τον πιστέψω. Και τίνω στο να πιστέψω, ξαναλέω την όρο, πιστεύω, να πιστέψω ότι όταν έρθει η ώρα να απαλυνθούμε από τα βάρη της ζωής πάνω στη γη, γιατί είναι πολύ βαριά η ζωή πάνω στη γη, γιατί έχουμε πολύ κόπο, πολύ πόνο, πολύ πείνα, πολύ ταλαιπωρία, έχει πολύ βάρος, πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να γνιαζόμαστε συνεχώς για το πώς να επιβιώσουμε, από την ώρα που θα γεννηθείς ως τώρα που θα πεθάνεις έχεις χίλιες έγνοιες. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όταν θα φύγω από τα βάσανα αυτής της ζωής, όταν θα αφήσω πίσω μου το ανθρώπινο σώμα το οποίο θέλει πολύ συντήρηση, είναι high maintenance, ότι δεν θα χαθώ, θα χαθεί η συνειδητότητα μου, θα χαθεί η ψυχή μου, με τον όρο που την αναφέρει και ο Αλεξάνδρ, την ψυχή, ο Έμπεν Αλεξάνδρ, δεν θα χαθεί η ψυχή μου, δεν θα χαθεί η ουσία μου του ποιο είμαι, το σώμα μου θα, είτε θα καεί, είτε θα ταφεί και θα διαλυθεί κλπ. Θα επιστρέψει στα εξώ συνετέθη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η ψυχή μου θα συνεχίσει να υπάρχει σε ένα πολύ ανάλαφρο περιβάλλον, στο οποίο επιτέλους θα ξεκουραστώ, επιτέλους δεν θα έχω πονοκεφάλους, που δεν έχω συχνά, επιτέλους δεν θα πεινάω, επιτέλους δεν θα πονάω, επιτέλους δεν θα νιστάζω, επιτέλους δεν θα με απασχολεί οτιδήποτε. Δηλαδή σε μια κατάσταση νιρβάνας ή απόλυτης ηρεμίας. Αυτό θέλω να πιστεύω. Ξαναλέω, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω, όχι γνωρίζω, πιστεύω. Η διαφορά του πιστεύω από το γνωρίζω είναι ξεκάθαρη. Γνωρίζω σημαίνει είναι αποδεδειγμένο και είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πιστεύω
σημαίνει ότι υιοθετώ μια αντίληψη και την πιστεύω ως αληθινή. Όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνουμε, όλοι μας θα ανακαλύψουμε αν τα πιστεύω μας ίσχυαν ή όχι. Να σας πω για να στείλω να γελάσετε, εγώ λέω συχνά στη μάνα μου, έλεγα παλιότερα όταν ερχόμαστε στη σύγκρουση, γιατί πλέον δεν ερχόμαστε. Σας λέω, άρε μάνα, στη Δευτέρα παρουσία, αν υπάρχει Δευτέρα παρουσία, θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Θα είμαι σε μια γωνιά και θα κυλιέμαι στα γέλια μου. Λέει, γιατί? Της λέω, γιατί πρώτοι έσονται έσχατοι και έσχατοι έσονται πρώτοι. Έτσι λέει στην Αγία Γραφή. Λέω ότι θα έρθει η κρίση των ανθρώπων, αυτοί που νόμιζαν πως ήταν πολύ σπουδαίοι και καλοί χριστιανοί και πρώτοι και καλύτεροι, μπορεί ο Θεός να τους κατατάξει στους τελευταίους, και αυτούς που τους υποτιμούσαμε και τους θεωρούσαμε παλιάνθρωπους και αθέους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο Θεός, αν υπάρχει, να τους κατατάξει στους εκλεκτούς του. Γιατί κατά τη γνώμη τη δική μου πάντοτε, μεγαλύτερη σημασία έχει η συνείδησή μας, η καθαρή μας η καρδιά και το να κάνουμε το καλό παρά το να ακολουθούμε κάποιες οδηγίες που μας έχουν δοθεί από την οργανωμένη θρησκεία. Όπως και να έχει. Αυτό το κείμενο νομίζω ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο και να το διαβάσει κάποιος ο οποίος βρίσκεται κοντά στο θάνατο και το γνωρίζει, ή να το διαβάσει κάποιος ο οποίος θέλει να μιλήσει παρηγορητικά σε κάποιον ο οποίος έχει διαγνωστεί με κάτι τόσο σοβαρό όπως ίσως ο καρκίνος και έχει την διάγνωση από τους γιατρούς ή την γνώμη ότι του μένει λίγος χρόνος. Ανοίγω τώρα την παρουσίαση που σας έλεγα προηγουμένως που είχα κάνει στο τρίτο λεπτό, την παρουσίαση που είχα κάνει στο τρίτο Ιαρινό Ορολογικό Συμπόσιο που έγινε στη Λεμεσό της Κύπρου την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019. Ήταν μια εισήγηση που είχε τίτλο «Ζώντας με τον καρκίνο». Η διάγνωση του καρκίνου και η θεραπεία του βιώνεται μέσα από τους ασθενείς ως μια πολύ τρομακτική εμπειρία. Δεν είναι εύκολο να ακούσει ή να μάθει κανείς τη διάγνωση καρκίνου. Δεν είναι εύκολο να ζήσει κάποιος με τον καρκίνο. Η ποιότητα της φροντίδας του καρκίνου πρέπει συστηματικά να προσανατολίζεται στις ψυχολογικές επιπτώσεις του καρκίνου και στην ανακούφιση της αγωνίας που βιώνει. Που βιώνεται από ένα σημαντικό αριθμό ασθενών και των αγαπημένων τους προσώπων. Αυτή τη φράση την έχω πάρει από τη Διεθνή Ψυχο-Ογκολογική Εταιρεία. Οι ασθενείς με καρκίνο χρειάζονται τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της ασθένειάς τους, ώστε να ζήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο. Ικανοποιητικό έλεγχο των συμπτωμάτων τους. Προσοχή στη ψυχολογική και πνευματική τους κατάσταση. Προσοχή στις ανάγκες των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένες της ψυχολογικής και πνευματικής τους κατάστασης, φροντίδα με ευαισθησία για τις προσωπικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές τους ανησυχίες. Το να ζει κάποιος με καρκίνο μπορεί να προκαλέσει πολλές ανησυχίες και αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό, φόβο, θλίψη, άγχος για το τι θα έρθει και για μερικούς ανθρώπους ακόμα και αισθήματα ματιότητας και απελπισίας. Η γνώση είναι δύναμη. Ο καρκίνος δεν είναι μια αρρώστια, υπάρχουν πάνω από 300 διαφορετικά είδη καρκίνου. Κατανοώντας ακριβώς τι είδους καρκίνο έχουμε και ποια μέρη του σώματος μας έχουν προσβληθεί από αυτό, θα είμαστε σε καλύτερη θέση να κατανοήσουμε τι συμβαίνει με εμάς και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε καλύτερα. Και έχω εδώ οδηγίες που τι να ρωτήσει ο ασθενής στο γιατρό. Ευαίσθητες ερωτήσεις, λέει, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που είναι ιδιαίτερως ευαίσθητες. Θυμηθείτε ότι αυτή τη διάλεξη την έκανα σε γιατρούς που ασχολούνταν με τον καρκίνο του προστάτη περισσότερο ουρολόγοι. Υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που είναι ιδιαίτερως ευαίσθητες, υπάρχουν κάποιες που σχετίζονται με τη σοβαρότητα της κατάστασης και την πρόγνωση της. Πολλοί ασθενείς αισθάνονται ότι θέλουν και χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες ώστε να κατανοήσουν πλήρως την κατάστασή τους, έτσι ώστε να πάρουν αποφάσεις μετά από τη βέλτιστη ενημέρωση που αφορούν τις θεραπευτικές επιλογές και τη ζωή τους γενικότερα. Άλλοι ασθενείς αισθάνονται ότι έχουν τόσο κατακλειστεί από τις συνθήκες τους που θα προτιμούσαν να μην συζητήσουν και αυτά τα θέματα. Ή διαφορετικά μπορεί να θέλουν πολύ γενικές πληροφορίες. Εάν δεν θέλετε να συζητήσετε για αυτά τα θέματα, πείτε το στο γιατρό σας. Απλά επειδή θα το κάνετε τώρα, δεν σημαίνει θέλετε ποτέ. Γενικά, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν καλύτερα και τα μέλη της οικογένειας μπορούν καλύτερα να υποστηρίξουν το ένα το άλλο όταν υπάρχει καλή και ανοιχτή επικοινωνία. Οι ασθενείς συχνά ανησυχούν πώς και τι να εξηγήσουν στους γονείς τους ή τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι που αγαπάτε θα αγχωθούν πολύ αν νιώσουν τους λέτε ψέματα για την υγεία σας ή αν νιώσουν τους αποκρύπτετε πράγματα. Για αυτούς τους λόγους εθαρρύνουμε την επικοινωνία.
στους ασθενείς και τα μέλη της οικογένειας τους, γενικά συστήνουμε να βασίζονται σε μη κερδοσκοπικές ομάδες υποστήριξης και σε εκείνες που εγκρίνονται και υποστηρίζονται από τις τοπικές ομάδες καρκίνου, οι οποίες για την Κύπρο είναι ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος, το ΠΑΣΙΚΑΦ, η Europe Antona, η Europe Uomo και το ΕΛΑΖΟ. Ισορροπώντας στη ζωή σας. Τελικά, ο σκοπός της συνδύσης με τον καρκίνο είναι να είστε αρκετά καλά, ώστε να απολαμβάνετε τις σχέσεις, δραστηριότητες και χρόνο με την οικογένειά σας και να μεγιστοποιήσετε τις ευκαιρίες που δίνει η ζωή. Συχνά είναι μια μάχη για να βρείτε την ισορροπία μεταξύ του να είστε ασθενής που λαμβάνει θεραπεία και να είστε ο εαυτός σας ζώντας τη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι η θεραπεία είναι σημαντική, αλλά το ίδιο και η ζωή σας. Το να φροντίζετε για τις προτεραιότητες σας, την οικογένειά σας και για άλλες σημαντικές σχέσεις είναι ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα να κρατήσετε ισορροπία στη ζωή σας. Συμβουλές. Για τους ασθενείς με καρκίνο, λέει. Φροντίστε τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους. Αν οι σχέσεις σας έχουν φθαρεί από ζητήματα στο παρελθόν, εξετάστε τρόπους να τις βελτιώσετε. Προσπαθήστε να βρείτε χρόνο για ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε καλά και οι οποίοι είναι σημαντικοί για εσάς. Μοιραστείτε τις ελπίδες, τους φόβους και σημαντικές αναμνήσεις με αγαπημένους σας ανθρώπους. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε πόσο τους αγαπάτε. Βρείτε χρόνο για πράγματα που σας ευχαριστούν. Δώστε προτεραιότητα σε σημαντικά πράγματα που χρειάζεται να κάνετε σήμερα, αυτή τη βδομάδα, αυτό το μήνα, τον ερχόμενο χρόνο. Καταλάβετε ότι οι άνθρωποι σας εκτιμούν επειδή είστε ο εαυτός σας και όχι για αυτά που μπορείτε να κάνετε. Διαθήκη. Προετοιμάζοντας το κληροδότημα της αγάπης μας. Η ιστεροφημία, μια ηθική διαθήκη, είναι ένα δώρο που προετοιμάζεται για την οικογένεια σας και τους φίλους σας, ώστε να τους πείτε ότι θέλετε να γνωρίζουν. Μπορεί να μεταβιβάσει αισθήματα αγάπης, ευλογιών, προσωπικές οικογενειακές ιστορίες που θεωρείτε πολύτιμες. Εισηγήθηκα με βάση αυτά που είχα διαβάσει προετοιμαζόμενοι για το συμπόσιο να προτείνουν οι ασθενείς τους γιατρούς τους που είναι σε τελικά στάδια να αφήνουν μια ηθική διαθήκη. Μπορεί να δώσει νόημα σε αυτό που εσείς εκτιμάτε ότι έχει αξία και για το οποίο θέλετε να σας θυμούνται, σε αυτό που ελπίζετε να μάθουν οι απόγονοί σας από εσάς ή δεν θέλετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας να ξεχάσουν. Οτιδήποτε μπορείτε να προετοιμάσετε για την οικογένειά σας και τους φίλους σας σαν κληρονομιά, είναι πιθανό να εκτιμηθεί πολύ από τους ίδιους όταν δεν θα είστε πια μαζί τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσετε μια κληρονομιά, με συγγραφή, με οπτικοακουστικό υλικό ή με τη μορφή άλμπουμ με σχόλια. Όσοι έχετε δει το Afterlife, είναι μια σειρά του Ricky Gervais που έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει η δεύτερη σεζόν στο Netflix, είναι μια εξαιρετική σειρά, κωμωδία, αλλά που μιλάει για αυτά τόσο σοβαρά θέματα του θανάτου. Και σε αυτή τη σειρά που ο πρωταγωνιστής είναι ένας άνδρας που η γυναίκα του έχει πεθάνει από καρκίνο, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και της πρώτης και της δεύτερης σεζόν, παρακολουθεί βίντεο που του είχε αφήσει η γυναίκα του από το κρεβάτι του νοσοκομείου που ήταν καρκινοπαθής, το οποίο του μιλάει στο μελλοντικό του αυτό που θα είναι χείρος. Προετοιμάζοντας μια κληρονομιά είναι μια βαθιά προσωπική εμπειρία που συχνά βοηθά τους ανθρώπους να επικεντρώνονται στην αξία της ζωής που έζησαν και στις σχέσεις και τις αξίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ζωής τους. Μια ηθική διαθήκη είναι συχνά μια εργασία σε εξέλιξη και πολλοί το βρίσκουν πολύτιμο να μοιραστούν το περιεχόμενο της ηθικής τους διαθήκης με τα μέλη της οικογένειας τους, ακόμα και τους φίλους τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή η μοιρασιά μπορεί να είναι βαθιά ενωτική. Φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου. Η αντιμετώπιση των τελευταίων εβδομάδων ή ημερών ζωής του ασθενούς με ειδική έμφαση στις νοσηλευτικές μεθόδους παροχής ανακούφισης και άνεσης. Παρηγορική φροντίδα, palliative care, είναι υπολών ειδικοτήτων αντιμετώπιση των προβλημάτων του καρκινοπαθούς, συμπτώματα ψυχοκοινωνικά, πνευματικά, χωρίς απαραίτητα να επηρεάζεται η εξέλιξη της υποκείμενης νόσου ή να παραμείνεται ή παρατείνεται η επιβίωση. Επίσης, η υποστήριξη αυτό μου φροντίζουν ασθενή, συγγενών, φίλων. Υποστηριχτική φροντίδα, supportive care, έλεγχος των συμπτωμάτων και ψυχολογικών προβλημάτων εκ του καρκίνου, η θεραπεία τους, ιδιαίτερα η χημειοθεραπεία, έλεγχος των λοιμόξεων. Η φροντίδα στο σπίτι για τον ασθενή τελικού σταδίου γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή με την πάροδο του χρόνου. Η καλύτερη επιλογή για το τέλος της ζωής είναι η παρηγορική ανακουφιστική ιατρική, που ολοένα και βελτιώνεται με την εμπειρία και τη συστηματική έρευνα. Αυτά ήταν που είχα γράψει σε εκείνη την παρουσίαση που έκανα στο 3ο Ιαρινό Συμπόσιο και οι πηγές ήταν από την ESMO ORCH, που είναι Παγκόσμιος Οργανισμός Ογκολόγων, Getting the Most Out of Your Oncologist, και από ένα άρθρο που έχει γράψει η Δ. Έφη Μιλωνάκη
ειδική πνευμονολόγο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιατρική ειδικότητα του Γενικού Νοσοκομείου Παναγικολάου στη Θεσσαλονίκη. Παρηγορική αντιμετώπιση συμπτωμάτων του καρκίνου ήταν η εργασία τη ΕΦΗ, την οποία μου είχε στείλει και την διάβασα και με βοήθησε. Λοιπόν, σα έχω διαβάσει δηλαδή σε αυτό το vlog και το κείμενο, τα δύο κείμενα που είχα στείλει στη φίλη που με ρωτούσε γιατί. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, που βρίσκεται στα τελευταία στάδια της ζωής του και το γνωρίζει. Τώρα, όσον αφορά στην απάντηση, στο αρχικό ερώτημα που έχει θέσει η φίλη μέσα από την επιστολή της, πώς μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο που αγαπούμε και γνωρίζει και γνωρίζουμε πώς βρίσκεται στα τελικά στάδια της ζωής του, μετά που σας τα έχω διαβάσει όλα αυτά, δεν σημαίνει πως θα του πείτε όλα αυτά που σας έχω διαβάσει. Αυτά σας τα έχω διαβάσει για να σας δώσω κάποια ερεθίσματα να σκεφτείτε και να προσαρμόσετε αυτές τις σκέψεις και τα ερεθίσματα που σας δίνω στη δική σας προσωπικότητα, στη δική σας ψυχοσύνθεση και στη δική σας σχέση που έχετε με τον εαυτό σας και με τον άνθρωπο αυτό. Αν είστε ένας άνθρωπος που βρίσκεται στα τελικά στάδια της ζωής του και παρακολουθεί αυτό το βίντεο, σκεφτείτε ιδιαιτέρως το κομμάτι με την ηθική διαθήκη. Να γράψουμε ή να βιντεοσκοπήσουμε ή να ηχογραφήσουμε μια ηθική διαθήκη που θα αφήσουμε στους ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πολύ πιο σπουδαίο δώρο από μια ουσιαστική διαθήκη να αφήσουμε για τα παιδιά μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορεί να είναι, έχουμε όλοι κινητά τώρα, μπορεί να είναι ένα βίντεο πάνω στο κινητό μας που γίνει 2-3 ώρες και να λέμε, να θυμηθούμε, θυμάμαι την τάδε μέρα που κάναμε το τάδε πράγμα, που πήγαμε τα παιδιά στη θάλασσα, που έγινε το ένα, θυμάμαι αυτή την ευχάριστη στιγμή, να θυμηθούμε όλα τα όμορφα που είχε η ζωή και όλα αυτά που θέλουμε να θυμούνται από εμάς οι άνθρωποι που αγαπάμε όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό to cut loose ends, δηλαδή αν έχουμε κάποιες παρεξηγήσεις με αγαπημένους μας ανθρώπους, αν έχουμε κάποια θέματα που θέλουμε να επιλύσουμε, να τα επιλύσουμε όσο είμαστε ακόμα στη ζωή, αν έχουμε να ζητήσουμε συγγνώμη, να ζητήσουμε συγγνώμη από ανθρώπους που τυχόν ίσως και άθελα μας έχουμε αδικήσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και όταν ετοιμαζόμουν πέρσι για το συμπόσιο της Παγκύπριας Ουρολογικής Εταιρείας, θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά ότι και εγώ θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, θέλω να αφήσω μια ηθική διαθήκη στους ανθρώπους που αγαπάω και με αγαπούν, η οποία φαντάζομαι στη δική μου περίπτωση θα είναι είτε γραπτή είτε βιντεοσκοπημένη. Και φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορες, μια για τα παιδιά μου, μια για τους φίλους μου, μια για τους πολλούς φίλους μου που είστε εσείς εδώ στο κανάλι, δεν ξέρω πότε θα έρθει εκείνη η ώρα. Ελπίζω να γνωρίζω πότε θα πεθάνω. Με την έννοια του ότι θεωρώ ότι είναι ευλογία να γνωρίζεις το θάνατό σου. Όχι με την έννοια της ταλαιπωρίας, δηλαδή να είναι κάποιος καρκινοπαθής και να ταλαιπωρείται πάρα πολύ και να ξέρει ότι σε 2-3 μήνες θα φύγει από τη ζωή. Αλλά με την έννοια του ότι του δίνεται ο χρόνος για να προετοιμαστεί να φύγει από τη ζωή. Για εμάς τους υπόλοιπους που δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από τη ζωή, στην πραγματικότητα θα ήταν καλή ιδέα να ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, με την έννοια του να κάνουμε τέτοιες πράξεις και να λειτουργούμε με τέτοιους τρόπους ώστε να αφήνουμε μια ηθική παρακαταθήκη ανταξιά μας. Και αντάξια της ομορφιάς που θέλουμε να ζήσει η ψυχή μας και που επιθυμούμε να ζήσει η ψυχή μας και να ζήσουν οι άνθρωποι που αγαπάμε. Πώς μιλάς, φιλενάδα, εσύ που έστειλες την επιστολή, που έστειλες το σημείωμα αυτό που έγινε αφορμή για αυτό το βίντεο, πώς μιλάς στον άνθρωπο που αγαπάς και που συμπαθείς και που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, μίλα του ειλικρινά. Μπορείς να πεις, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θέλω πολύ να σου μιλήσω, αλλά δεν ξέρω τι να σου πω. Τι θα ήθελες να σου πω? Ρωτήστε το. Τι θα ήθελες να σου πω? Θέλεις να μιλήσουμε? Θέλεις? Τι πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν, αλλά νομίζουμε πως δεν θέλουν να μιλήσουν και χάνουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους που θα ήθελαν να μιλήσουν. Θες να μου μιλήσεις εσύ? Θες να μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα από το παρελθόν, να τα θυμηθούμε? Θες να μιλήσουμε για τις έγνοιες που έχεις, τι θα γίνει μετά το θάνατό σου, εάν είσαι κάποιος άνθρωπος που είσαι κοντά στη ζωή του, πρόκειται για φιλικό σου πρόσωπο από ό,τι κατάλαβα ή συγγενικό πρόσωπο, εάν μπορείς να ανταπεξέλθεις στην υπόσχεση ότι θα έχεις μια έγνοια για τα παιδιά αυτού του ανθρώπου και ειδικά για το παιδί που έχει θέματα υγείας, αν μπορείς να το φέρεις εις πέρας, μπορείς να το πεις ότι θα έχω έγνοια για τα παιδιά σου. Όταν φύγεις εσύ από αυτή τη ζωή, με συγχωρείτε, θα έχω έγνοια αν τα παιδιά σου είναι καλά, θα έχω έγνοια να
τους βλέπω ή να προσέχω και να παρατηρώ την πρόοδο τους. Αν μπορείς να το φέρεις εις πέρας. Αν δεν μπορείς, δεν θα υποσχεθείς κάτι που δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας. Του καθενός οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον άνθρωπο που αναφέρεσαι και ο καθένας, τον αντίστοιχο άνθρωπο που έχει στη ζωή του, ότι είμαι εδώ, σε έχω στο μυαλό μου, δεν ξέρω τι λόγια να σου πω, δεν ξέρω τα κατάλληλα λόγια, τι θα ήθελες να σου πω. Θέλω να σου πω ότι σ' αγαπώ, θέλω να σου πω ότι νοιάζομαι για σένα, θέλω να σου πω ότι είμαι περήφανη, είμαι ευλογημένη, είμαι privileged, είμαι χαρούμενη, είμαι τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. I will treasure forever. Θα φυλάω ως πολύτιμο θησαυρό για πάντα τις αναμνήσεις μας και τη διάδραση που είχαμε, γιατί πραγματικά μπορεί οι άνθρωποι να πεθαίνουν, αλλά το πέρασμα από τη ζωή μας μένει. Οι αναμνήσεις με αυτούς τους ανθρώπους, η θετική τους επίδραση, η αγάπη που έχουμε λάβει. Γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάς για ένα αγαπητό σου πρόσωπο. Και σίγουρα θα ασχοληθούμε για ένα αγαπητό μας πρόσωπο, αν βρίσκεται στα τελευταία στάδια της ζωής μας. Αν είναι ένα πρόσωπο που δεν είναι αγαπητό, δεν θα έχουμε και τόση αγνιά τι θα του πούμε και τι δεν θα του πούμε. Αν είναι κάποιος που δεν του μιλούσαμε τόσο άλλος και βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, δεν έχει νόημα να πάμε να του μιλήσουμε τώρα, αφού δεν θα του μιλούσαμε και πριν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο ήταν χρήσιμο σε σένα που έστειλε το ερώτημα, στην άλλη τη φίλη που έστειλε το ερώτημα που κάνει τη φροντίδα ασθενό σε τελικό στάδιο και μάλιστα μου έγραψε ότι και η ίδια είναι καρκινοπαθής, η οποία είναι survivor, η οποία έχει επιβιώσει και σίγουρα αν εσύ ο ίδιος έχεις περάσει από life-threatening disease, από μια ασθένεια που απειλεί τη ζωή σου, όταν το βιένουν αγαπημένοι σου άνθρωποι, σε επηρεάζει ακόμη περισσότερο, γιατί και να μην θες, θα μπεις στη θέση του, θα σκεφτείς αν ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση πώς θα ένιωθα. Όχι ότι οι υπόλοιποι που δεν έχουμε κάτι και να το γνωρίζουμε, μπορεί όλοι να έχουμε κάτι και να μην το γνωρίζουμε, μπορεί να είμαστε a timing bomb, μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, μια ασθένεια που να μην την γνωρίζουμε και πώς ακούτε που πεθαίνουν από ένα νεύρισμα, από το ανέβρισμα στον εγκέφαλο, π.χ. είναι εκεί πολύ καιρό και κάποια στιγμή σπάζει, πεθαίνουν από μια απρόπτη καρδιακή προσβολή. Όλες οι καρδιακές προσβολές είναι απρόπτες. Τέλος πάντων, που δεν ήξεραν ότι θα πάθαιναν, ότι είχαν θέμα καρδιάς. Ή μπορεί να πεθάνουν από ένα δυστύχημα. Μπορεί να πεθάνουν. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Ο θάνατος είναι σίγουρος για όλους, αλλά είναι απρόβλεπτο το πότε θα συμβεί. Και όταν ερχόμαστε σε επαφή με έναν συνάνθρωπο μας που γνωρίζει ότι σύντομα θα πεθάνει, ερχόμαστε σε επαφή και με την πιθανότητα ότι εμείς κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Και γι' αυτό ίσως δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Από την προσωπική πείρα που έχω, με τη δουλειά που έτυχε να κάνω στο παρελθόν με ανθρώπους που βρίσκονται στα τελικά στάδια της ζωής τους, οι άνθρωποι που βρίσκονται στα τελικά στάδια της ζωής τους θέλουν αγάπη, θέλουν επικοινωνία και ουσιαστική σύνδεση. Και δυστυχώς πολλές φορές λόγω φόβου και λόγω άγνοιας οι κοντινοί τους άνθρωποι δεν τους μιλάνε ιδιαίτερα. They tiptoe around them, περπατάνε στα νύχια των ποδιών τους γύρω από αυτούς. Σκέφτονται μήπως να μιλήσω, να μην μιλήσω, μήπως να τον στενοχωρήσω, να μην τον κάνω και τους στερούν από αυτό που έχουν τόσο πολύ ανάγκη, την ουσιαστική επικοινωνία. Και η ουσιαστική επικοινωνία δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το τι θα πεις ή το τι θα λεχθεί, αλλά με το τι θα έρθεις πιο κοντά σε έναν άνθρωπο. Αυτό που μπορεί να νιώθει περισσότερο κάποιος που βρίσκεται κοντά στο θάνατο είναι η μοναξιά και ο φόβος του αγνώστου. Άρα νιώσει συνδεδεμένος, ουσιαστικά συνδεδεμένος, είναι meaningful connection, με μια νοηματοδοτημένη σύνδεση με έναν άλλο άνθρωπο, αυτό θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στο να νιώσει καλύτερα και να νιώσει πιο δυνατός για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία του ότι ξέρει ότι η ζωή του τελειώνει σύντομα. Γι' αυτό η συμβουλή που έχω να δώσω είναι συνδεθείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, που βρίσκονται στα τελευταία στάδια της ζωής τους. Συνδεθείτε ουσιαστικά. Δεν πειράζει αν πείτε λάθος λόγια. Δεν πειράζει αν δεν ξέρετε τα σωστά λόγια να πείτε. Σημασία έχει να έρθετε κοντά και να συνδεθείτε. Στέλνω την αγάπη μου στη φίλη που έστειλε την επιστολή και στην άλλη τη φίλη που έστειλε την επιστολή. Στέλνω την αγάπη μου σε όσους ανθρώπους είναι ασθενείς και βρίσκονται κοντά στο θάνατο, σε όσους ανθρώπους έχουν στην οικογένεια τους άλλους ανθρώπους που είναι ασθενείς και βρίσκονται κοντά στο θάνατο, σε όσους πενθούν, σε όσους φοβούνται το θάνατο ή έχουν πιο έντονο το φόβο του θανάτου από ό,τι συνήθως, γιατί όλοι οι άνθρωποι φοβούμαστε το θάνατο. Και γενικά, αγάπη. Αγάπη και ουσιαστικές ανθρώπινες συνδέσεις. Αυτό είναι η ζωή. Αγάπη και ουσιαστικές ανθρώπινες συνδέσεις. Να έχετε την αγάπη.
Γεια σας.